Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στόχος της κυβέρνησης είναι το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης να ψηφιστεί πριν από τις 22 Ιανουαρίου, που θα πραγματοποιηθεί και το Eurogroup, που θα κρίνει την επιτυχία, θα επικυρώσει την πορεία της διαπραγμάτευσης. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέντα. Πραγματικά η κυβέρνηση επιδιώκει να περάσει με τη διαδικασία του επίγοντος ή ακόμα και του κατεπίγοντος στο πολυνομοσχέδιο, στο οποίο περιλαμβάνονται τα ανοιχτά προαπαιτούμενα, προκειμένου να προλάβει τις ημερομηνίες και τυπικά να ολοκληρώσει την τρίτη αξιολόγηση. Ξέρουμε ότι η διαπραγμάτευση, η ουσιαστική διαπραγμάτευση έχει κλείσει ήδη από πριν τις γιορτές, όμως μένουν μια σειρά από αγκάθια. Είναι θέματα που κομβικά στο πολυνομοσχέδιο, όπως για παράδειγμα ο συνδικαλιστικός νόμος, το οποίο αναμένεται να προκαλέσουν και αντιδράσεις, όμως το πολιτικό κριτήριο και το ρεπορτάζ μας λέει ότι δεν περιμένουμε κάποια μεγάλη έκπληξη. Έχουν ψηφιστεί τόσα και τόσα, θα ψηφιστούν και αυτά. Αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον είναι το χρονοδιάγραμμα της όλης διαδικασίας, γιατί η κυβέρνηση θέλει να καταθέσει το νομοσχέδιο στη Βουλή το συντομότερο δυνατό, ιδανικά μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη, και αυτό γιατί στις 11 Γενάρη υπάρχει το Euro Working Group, το οποίο περιμένει να δει μια πρόοδο. Και η πρόοδος δεν θα είναι μόνο στα λόγια και επιθυμία της κυβέρνησης, εκφρασμένη επιθυμία αν θέλεις να προχωρήσει η διαδικασία, είναι να υπάρχει κάποιο κείμενο στη Βουλή, ακόμα και αν αυτό δεν έχει ψηφιστεί. Άρα, ζητούμενο είναι να, έστω να περάσει από τις επιτροπές, να υπάρχει πάντως ένα επίσημο έγγραφο της Βουλής σε διαδικασία προψήφιση πριν τις 11 Γενάρη. Άρα, περιμένουμε αμέσως μετά τα φώτα. Μάλλον την επόμενη Δευτέρα, κατά πάσα πιθανότητα. Θα ήταν μεγάλη έκπληξη να γίνει αύριο. Το πιο πιθανό είναι την Δευτέρα να κατατεθεί το νομοσχέδιο και ανάλογα μετά με την διαδικασία που θα επιλέξει η κυβέρνηση σε λίγες σχετικά ημέρες και σίγουρα πριν από τις 22 Ιανουαρίου να έχει ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο, προκειμένου το πρώτο Eurogroup του Γενάρη να καθαρίσει και η τρίτη αξιολόγηση. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη και πολιτική αξία και σημασία, αν θέλει, για την κυβέρνηση. Θέλει να έχει έναν καθαρό πολιτικό χρόνο μπροστά της μέχρι και το τέλος του προγράμματος το καλοκαίρι, γιατί κακά τα ψέματα η τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση είναι η πιο κρίσιμη. Έχουμε μετατεθεί σε αυτήν μια σειρά από τα μεγαλύτερα αγκάθια του προγράμματος. Περιμένουμε αρκετό τζατζάρισμα, αν θέλεις, μέσα στους επόμενους μήνες και καθώς πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι με την κυβέρνηση να επιδιώκει τη λεγόμενη καθαρή έξοδο. Οπότε αυτό που θέλει να καθαρίσει η διαδικασία τώρα μέχρι τέλη Γενάρη με την τρίτη αξιολόγηση, να έχει κάποιο χρονικό διάστημα προετοιμασίας και μετά κάποια στιγμή, καλώς εγώ των πραγμάτων την άνοιξη, να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την τέταρτη, τελευταία και ίσως και πιο κρίσιμη αξιολόγηση του προγράμματος.